Υπουργείο. Πού είναι ο Επιτυχών? Ο Επιτυχών. Πέρο, τι κάνει, να χαράσει. Α, συγχαρητήρια. Σας έβαλε. Γεια σου, Μηχανής. Επέτυχε. Συγχαρητήρια. Πώς ήταν η εμπειρία? Δηλαδή, ξέρεις ότι από αύριο μπορεί να πάρει να οδηγεί το δίπλωμά του ψηφιακά. Το γνωρίζει ότι θα οδηγεί με τις γονείς του, θα έχει το σίγμα από πίσω. Θα έχει το σίγμα από πίσω, μάλιστα, επειδή είσαι ο πρώτος που πέτυχες, σου πήραμε εμείς το σίγμα εδώ. Θα το δείξουμε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ διότι μόλις ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικασία εξέτασης για τους λεγόμενους 17άριδες. Και ο νέος που είδαμε ο Πέρος είναι ο πρώτος 17άρης που λαμβάνει το δίπλωμά του, το προσωρινό δίπλωμα οδήγησης. Αυτό το νομοσχέδιο το είχαμε ψηφίσει το Νοέμβριο και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, καταφέραμε και κάναμε πράξη το πρώτο του στάδιο έτσι ώστε οι 17άριδες να μπορούν να οδηγούν. Άρα το πρώτο βήμα το κάναμε. Και το πρώτο βήμα είναι να μπορούν όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγούν οι 17άριδες κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους έναν συνοδόδηγο, ο οποίος να έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας του και να έχει τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στο τιμόνι. Το δεύτερο είναι να οδηγούν εντός της περιφέρειάς τους. Και το τρίτο είναι να φέρουν ένα ευδιάκριτο σήμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους, το σίγμα, το οποίο άλλωστε πιστοποιεί ότι είναι οδηγοί με συνοδό. Το δεύτερο βήμα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πέρος που πήρε σήμερα το δίπλωμά του, από αύριο μπορεί να οδηγεί, διότι θα μπορεί ψηφιακά να πάρει το προσωρινό του δίπλωμα. Άλλη μια καινοτομία που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Μεταφορών, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με τη γραφειοκρατία. Και προχωράμε με τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι να εξηγειάνουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, να μπουν σιγά σιγά οι κάμερες και στα θεωρητικές εξετάσεις και στις πρακτικές εξετάσεις, να μπουν και οι επόπτες, έτσι ώστε μέσα μέχρι το Μάιο, όπως έχουμε δεσμευτεί στο Υπουργείο, να μπορεί αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει και εμπιστεύεται πραγματικά τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα περάσει από τα 25, οπότε μπορεί να... Θα γίνεις εσύ σύνοδος. Ναι, το ήθελα, γιατί έχω βάλει και βήμα για μηχανάκι και λέω, εντάξει, περίμενε το 18 να βγάλω αυτοκίνητο και αφού έγινε αυτό, λέω να το κάνω. Εγώ οδηγώ και του αρέσει γενικά. Έχει ήδη δίπλωμα με το ποδηλάτο. Οπότε, αλλά το αυτοκίνητο τα λατρεύει πιο πολύ. Οπότε, με το που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγάλει δίπλωμα. Αποφάσισε, δεν ήθελε και εκείνο. Οπότε, αποφασίσαμε από κοινού ότι πρέπει να βγάλει δίπλωμα. Και εσείς τώρα θα τον συνοδεύετε ένας από τους δύο γονείς, υποχρεωτικά με βάση το νόμο εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Τι είναι αυτό που τον συμβουλεύετε, γιατί θα έχετε οδηγήσει μαζί του σίγουρα? Αυτό που τον συμβουλεύω είναι πάντα να φοράει τη ζώνη του. Η ασφάλεια είναι πάντα το πρώτο, όπως και όταν πήρε το δίπλωμα του μηχανικού του είπα ότι πάντα πρέπει να φοράει κράνος, όπως και τώρα πάντα του έχω πει όταν θα μπαίνει στο αυτοκίνητο πάντα πρέπει να φοράει τη ζώνη του, να προσέχει, να οδηγεί σωστά. Αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά.